Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Συνεχίζοντας το mood του προηγούμενου unboxing που είδατε, σήμερα θα ανοίξω το Creative Movo 2. Είναι ένα φορητό ηχείο, το οποίο έρχεται από την Creative. Είναι μια ωραία υλοποίηση, εμφανισιακά είναι πάρα πολύ όμορφο. Επίσης, όπως μπορείτε να δείτε το κουτί του, να σας το δείξω λίγο, είναι πανέμορφο, ειλικρινά, παίζει να είναι από τα πιο όμορφα unboxing που θα κάνω ποτέ. Είναι πανέμορφο, δηλαδή το χαίρεσαι. Έχει micro SD, παίρνει καρτούλα, συνδέεται με USB και aux in, μπορείς να το συνδέσεις με καλώδιο ήχου. Τα περιέχει όλα νομίζω μέσα, θα το δούμε κιόλας. Επίσης έχει splash proof bluetooth speaker, από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι ψήλο αδιάβροχο σε splash, σε πιτσιλιάς, νερού, σε βροχή, σε οτιδήποτε. Η ισχύ στον ηχείο του έχει 2 ηχιάκια μέσα, 2x4W, σύνολο 8W. Φαίνεται αρκετά καλό, ζυγίζει αρκετά, 340 γραμμάρια είναι λίγο βαρύ. Αλλά το συγκεκριμένο θα το πάρω και μαζί μου και θα σας πάρω μαζί μου και εσάς. Έχετε δει παλαιότερα το Xiaomi, ένα χιάκι μικρό των 10 ευρώ που είχα πάρει, το έχω στο αυτοκίνητο. Το έχω προσαρμόσει με μαγνήτη, το έχω βάλει στο αυτοκίνητό μου και ακούω μουσική στο αυτοκίνητο. Έψαχνα κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι το συγκεκριμένο θα φύγει πίσω ως δείγμα. Εάν μη ικανοποιήσει τόσο πολύ όμως το συγκεκριμένο, γιατί τι εννοώ, μου το έστειλαν δείγμα να το δοκιμάσω και το ξαναστείλω πάλι πίσω, δεν θα το κρατήσω. Αν όμως με ικανοποιήσει, σκέφτομαι σοβαρά να πάω να το αγοράσω. Αλλά μόνο αν με ικανοποιήσει και όντως είναι καλύτερο από το Xiaomi. Το Xiaomi το μόνο που με σπάει είναι ότι σε πολύ ψηλές συχνότητες κάνει αυτά τα τσιρίγματα τα οποία είναι εκνευριστικά και εκτός από αυτό η μπαταρία του κρατάει πάρα πολύ λίγο, είναι εκνευριστικό, έχω powerbank με στα μάξια και το φορτίζω συνέχεια. Οπότε τυπικά αν με ικανοποιήσει το συγκεκριμένο παίζει να πάω όντως να το αγοράσω. Ανοίγει λίγο ξεχωριστά, θα το κόψω εγώ θα κάνω την παρθενική του πρώτη σήμερα. Είναι σε μπλε χρώμα αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Για να δούμε. Ναι, πω, είναι τρομερό το unboxing experience. Επίσης, να σας δείξω λίγο, δεν ξέρω αν μπορεί να εστιάσει η κάμερα καλά. Να τη φέρω κοντά για να δείτε. Έχουμε USB audio. Συνδέεται με USB πάνω στο PC. Micro SD παίζει, παίζει αρχεία FLAC. IP66 είναι αδιάβροχο για splash, για πιτσιλιά σε φάση. Έχει deep bass και κρατάει 10 ώρες. Αν κρατάει όντως 10 ώρες όσο λέει, παίζει να το αγαπήσω. Λοιπόν, δεν θέλω να μας επηρεάζουμε, είναι αυτό εδώ, είναι πανέμορφο. Βλέπετε έχει δύο ηχιάκια, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται και τον μπάσο στο ενδιάμεσο. Αλλά θα περάσω αμέσως αυτό αφού δούμε τι έχει η συσκευασία του. Η οποία συσκευασία, πόρε φίλε, αυτό είναι unboxing experience. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο, έχω ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ειλικρινά, θα τους το κρατήσω να μην τους το στείλω, θα σου πω πάρετε τα λεφτά κατευθείαν. Αυτό δεν είναι το καλώδιο. Φαίνεται ότι δεν είναι τόσο καλής ποιότητας όσο το καλώδιο από τα jam, τα ακουστικά. Αλλά θα μας κάνει τη δουλειά. Αν έχετε ένα USB, micro USB, είναι τόσο απλό να το φτιάξετε. Για να το φορτίσεις και νομίζω συνδέεται και στο PC. Έχουμε το manual, πώς να το συνδέσεις. Οκ. Και εγγύηση. Αυτά δεν τα θέλουμε. Ας πάνε στην άκρη. Αχ, είναι αυτό εδώ. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Εν τω μεταξύ χτυπάνε την ανακλάση, αλλά είναι πανέμορφο. Για κάτσε να δούμε σε pairing device να το συνδέσω κιόλα. Ευκαιρία είναι. Το εντόπισε Creative Movo. Το έβγαλε με τη μία. Τι, πες να είναι οι πιο εύκολες συσκευές που έχω συνδέσει που έχω κάνει πέρα ποτέ. Ναι, και σύζευξη. Εν τω μεταξύ είναι μεσημέρι. Και δεν ξέρω αν μπορώ να το βάλω τόσο δυνατά, αλλά θα το βάλω σίγουρα στο αμάξι γιατί θα φύγω σε λίγο. Οπότε θα το βάλω στο αμάξι να ακούσουμε μουσική εκεί μέσα. Έχει το bluetooth του εδώ πάνω το button M. Αυτό πρέπει να δω. Πρέπει να τσεκάρω να δω τι είναι αυτό το M. A few moments later. Mute. Έλα ρε φίλε. Έχει και ηχείο μέσα για να μπορείς να απαντάς κλήσεις. Οπότε με το M κάνεις mute κλήση, κλείνεις το μικρόφωνο. Με το bluetooth πατάς επάνω, παίρνεις κλήση. Απαντάς, αν θες να κάνεις mute το μικρόφωνο του, πατάς το M, οπότε είσαι κομπλέ. Και αν θες να βάλεις αναμονή, το κρατάς 2 δευτερόλεπτα παρατεταμένο. Έχει πολλές λειτουργίες παραπάνω από όσο περίμενα. Okay. Τελικά το manual είναι χρήσιμο, by the way. Οπότε, έχουμε
το on-off του, το Bluetooth button που κάνει pair, απαντάς κλήσεις και κρατάς την κλήση σε αναμονή 2 δευτερόλεπτα προτεταμένο, mute στο μικρόφωνο ώστε να μην ακούγεται κάτι, με στα μαξί είναι τρομερά βολικό, πιστέψτε με. Volume up, volume down και να πάμε skip και play pause, βασικά έχει skip, play pause το επόμενο κομμάτι. Από κάτω δεν έχει κάτι, από τα πλάγια δεν έχει κάτι εδώ πέρα μόνο για να το κρεμάσεις, το οποίο είναι βολικό, εάν πάτε εκδρομή ή όχι. Και από πίσω έχουμε αυτό εδώ, το οποίο ασφαλίζει και το καλό είναι ότι δεν φεύγει αν το χάσεις. Είναι οι θύρες για να βάλεις την SD σου, για να βάλεις τη micro USB να φορτίσεις το κινητό, να το συνδέσεις με το PC. Και το auxiliary in για να ακούσεις. Επίσης, θα ήθελα να έχει auxiliary in. Νόμιζα ότι θα έχει auxiliary in για να το συνδέσεις, αλλά εντάξει, δεν έχει τελικά. Οπότε πρέπει να πάρετε εσείς ένα, φαντάζομαι, αν έχετε κάποιο MP3 που δεν έχει Bluetooth. Εμένα ευτυχώς το, ακόμα και το MP3 έχει Bluetooth, οπότε μπορώ να το κάνω και αυτό. Αλλά δεν είναι κάτι, είναι αρκετά οικονομικό. Για κάτσε να βάλω τώρα στα γρήγορα. Ελπίζω θα το κρατήσω εδώ πέρα. Τώρα εντωμεταξύ τι να βάλω, θα βάλω FFC που νομίζω ότι δεν θα φάμε copyright. Έτσι απλά σε ευχαριστώ που ορίμασες με μένα. Κι αυτά που νιώσαμε μαζί δεν είναι κατανοητά για τον καθένα. Και από τον γάμο το δικό μας γεννήθηκαν νότες και στίχοι. Για να μου θυμίσουν πάντα όλο σημαντικός τώρα έχω ζήσει. Πάρα πολύ ωραίο μπάσο. Πολύ ωραίο μπάσο, ωραία ένταση και κάτι που είδα και στα ακουστικά. Η αυξομοίωση γίνεται εσωτερικά, στο εσωτερικό, και το αυξομοιώνει σε εξτράκι από το κινητό. Που σημαίνει, ξαναλέω, ότι αν πατάω το. Να ανεβοκατεβάσω τη φωνή πάνω κάτω, δεν αλλάζει από εδώ μέσα. Αυξομοιώνεται απευθείας μέσα στο ηχείο. Και αν θα έχεις και τέρμα εδώ πέρα τη φωνή, πάει όσο πάει. Μ' αρέσει τον μπάσο, όμως δεν σταματάμε εδώ, θα το πάρω μαζί μες στο αυτοκίνητο να δούμε αν όντως όση ώρα θα οδηγάω θα είναι πολύ καλύτερο. Προς το παρόν μου φαίνεται πολύ καλύτερο σαν μπάσο, σαν όλα. Πάμε όμως να το δούμε, σταματάω εδώ 2 δευτερόλεπτα και γυρνάμε στο αυτοκίνητο εμείς. Λοιπόν, και για να σας δείξω λίγο, εγώ έχω το Xiaomi το ηχείο εδώ πάνω, το οποίο απλά το βάζω, μπαπ, κουμπώνει, χάρη ευκολίας. Αυτό είναι πιο βαρύ βέβαια. Και για να δούμε πώς ακούγεται μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί αν θα το βάζα, θα το βάζα στο αυτοκίνητο και πουθενά άλλου. Wow, έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για να δούμε, αυτό έβαλα free loyalty κομμάτι. Να ακούσουμε κάτι άλλο τώρα. Βασικά όχι, θα ακούσουμε, για να ακούσουμε PC Manga. Μέχρι τώρα οι εντυπώσεις είναι υπερβολικά καλές. Ελπίζω να φαίνομαι αρκετά καλά μέσα στο αυτοκίνητο. Αλλά πέρα από αυτό, έχω καταντυπωσιαστεί. Όμως θα πάω μέχρι τη Μύρινα και στη Μύρινα θα σας ξαναπώ κατά πόσο μου φάνηκε σε όλη τη διάρκεια. Δεν βάζω άλλα κομμάτια τώρα γιατί θα φάμε κανένα strike. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακούγεται το ηχείο κατά καιρούς. Σου δίνει το παρόν. Μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ δυνατό, είναι πάρα πολύ ωραίο το μπάσ του. Βασικά είναι πολύ πλούσιος ο ήχος του. Βέβαια η τιμή του, το είδα τώρα ξανά, είναι γύρω στα 60 ευρώ. Που εντάξει, δεν περίμενα κάτι πιο απλό. Σε σχέση με αυτό εδώ είναι έτοιμο τόσο καλύτερο. Απλά ας πούμε ότι αυτό εδώ είναι μια άλλη κατηγορία μόνο του. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε. Θα σας πω σε λίγο ξανά εντυπώσεις μετά από κάμποση ώρα που θα το χειριστώ. Could only always
Λοιπόν, μπορώ να πω ότι όντως είναι πάρα πολύ ωραίο το ηχείο. Δεν το περίμενα ότι θα ήταν τόσο καλό. Τα λεφτά του, ξαναλέω, είναι λίγο αρκετά τσιμπημένα, αλλά τουλάχιστον κάποιοι το ζητάνε. Ζητάνε τέτοια ποιότητα. Νομίζω ότι αυτό με ενθουσίασε πολύ περισσότερο από τα ακουστικά και ότι αξίζει κάποιος να το πάρει. Δεν ξέρω, ψήνομαι τώρα να στείλω στην αντιπρόσωπο που μίλησα να της δώσω λεφτά ειλικρινά για να το κρατήσω και δεν σας κάνω πλάκα τώρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσε. Επίσης, εκείνα τα ντουμ-ντουμ που ακουγόταν ήταν από το Xiaomi. Δεν ήταν από το Creative το ηχείο, οπότε ναι, δεν κάνει άλλους ήχους εφόσον συνδεθεί. Δεν ξέρω, εν τω μεταξύ μου αρέσει φορώ και τα γυαλιά, αλλά πέρα από αυτό, μπορώ να πω ότι όντως τα λεφτά του πιστεύω ότι θα βγουν σε καλή χρήση αν κάποιος αποφασίσει να το αγοράσει. Πρέπει να στείλω ένα μήνυμα εγώ εν τω μεταξύ προσωπικά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα σας αφήσω να πάω να συνεχίσω τις δουλειές μου. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Το έβγαλα και έξω για δοκιμή. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Μύρινα, σε ένα από τα πιο συναρπαστικά πάρκινγκ. Δεν σας το δείχνω τώρα, το έχετε δει. Όσοι είστε στο Instagram, μπείτε να δείτε. Έχω κάτω τα links στην περιγραφή. Αυτά από μένα. Check, check now, Κώστας εδώ. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, παιδιά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.